Με επιτυχίες επέστρεψε. Από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αναρρίχησης από τα μετέωρα, καθώς και από το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, ο Σύλλογος Χιονοδρομίας Ορειβασίας Καβάλας. Μιλώντας στην εκπομπή αναλυτής του ένα Channel, τόνισαν. Η προσπάθεια ξεκίνησε 3 χρόνια πριν. Συντονίσαμε το χώρο μας εκεί, φτιάξαμε μια πίστα, ένα προπονητήριο κατά βάση για να μπορούν τα παιδιά να αθλούνται. Το προγραμματίσαμε, το βάλαμε σε μια σειρά. Υπήρχε συμμετοχή στους αγώνες και τα προηγούμενα 2 χρόνια. Φέτος είναι, μπορώ να πω, η πρώτη χρονιά που αποδίδει. Ήρθανε μετάλλια. Υπήρχε συμμετοχή σε αγώνα bouldering, ένα είδος αναρρίχησης από τα 3 που υπάρχουν και έχουν επικρατήσει σε αγωνιστικό επίπεδο. Ήρθε μία δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο και τρίτη στο Βαλκανικό, στην προσουτσάνη της Δράμας, και μία δεύτερη και τρίτη θέση στον αγώνα δυσκολίας στο κύπελο ανάπτυξης νέων που γίνεται στην Κομωτινή. Εξ αρχής είναι, νομίζω, στη φύση μας. Ούτως ή άλλως το βλέπουμε από την κούνια, από τα μικρά παιδιά που θέλουν να σκαρφαλώσουν. Και είναι όπως περπατάμε, έτσι νομίζω σκαρφαλώνουμε κιόλας, σαν πρώτο στάδιο. Έρχονται στην πίστα, είναι σαν παιχνίδι. Οπότε είναι και παιχνίδι και φυσική κατάσταση. Ένας συνδυασμός που τους ξετρελαίνει. Ανεβαίνουν, πέφτουν, διασκεδάζουν. Στόχος του συλλόγου είναι μέσα από όλο αυτό και γνωρίζοντας τα μικρά παιδάκια, μέσα από το παιχνίδι βέβαια, γιατί τα παιδιά αυτό κάνουν, μέσα από το παιχνίδι μαθαίνουν τη ζωή. Να τους δείξουμε έναν δρόμο και μέσα από αυτό να βρούμε εμείς το χώρο και τον τρόπο να τους μεταδώσουμε κάποιες βασικές τεχνικές για την τέχνη της αναρρίχησης. Αργότερα μεγαλώνοντας, σκοπός του συλλόγου είναι, αφού έχουν πάρει μια πρώτη παιδεία για το πώς να κινούνται και έναν προγραμματισμό, στόχος του συλλόγου είναι να δημιουργήσει αθλητές μέσα από αυτό το πράγμα, οι οποίοι αθλητικά πλέον γνωρίζουν την αναρρίχηση, ασχολούνται αθλητικά με αυτό, το αγαπάνε και μετέπειτα βγαίνουν στην ενεργό δράση ως αναρρίχτες, ενήλικες πλέον, και αφήνουν και το αποτύπωμά τους, να πω έτσι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι στην πίστα αυτό που αρέσει τα παιδιά είναι ότι δεν είναι ποτέ η ίδια η προπόνηση. Δεν μοιάζει με άλλα αθλήματα που πάνω κάτω επαναλαμβάνουν τεχνικές. Δεν είναι βαρετή. Δεν είναι βαρετή, γιατί κάθε φορά πρέπει να κάνουν κάποιο άλλο πρόβλημα, κάποια άλλα πιασήματα. Οπότε κάθε φορά είναι καινούριο. Και έτσι διασκεδάζουν πραγματικά κάθε φορά που έρχονται. Είμαστε Watch 5, είναι ο Σχό Καβάλας. Είναι από τα πιο παλιά σωματεία. Fit and Fight του Δημήτρη Γαλάνη. Ακριβώς από κάτω. Και στην Πόση στο Στενό. Είναι από τα πιο παλιά σωματεία στο χώρο. Δίπλα εκεί, από τα γραφεία του συλλόγου, έχουμε φτιάξει και την αναρχητική πίστα. Είναι ένας πυρήνας εκεί, να μαζευόμαστε. Οι προπονήσεις ξεκινάνε όπως και οι σχολικές χρονιές τώρα. Καθημερινά είστε, κύριε Σύχη? Είμαστε καθημερινά, ναι, κάθε απόγευμα. Μπορεί να βρει, μπορεί να μας βρει κάποιος. Από Δευτέρα καθημερινά. Ναι, από Δευτέρα έως Παρασκευή εννοείται. Ναι. Όχι, εννοώ από αυτή τη Δευτέρα την ερχόμενη 23. Ναι. Του Σεπτέμβρη. Από την επόμενη εβδομάδα. Που ξεκινάνε, ας πούμε, να συντονίζονται και τα τμήματά μας. Εκεί ξεκινάνε και οι προπονήσεις. Και πληροφορίες περαιτέρω. Μπορεί να μας βρει εκεί κάθε απόγευμα. Έχετε ο κόσμος. Και στο σελίδα στο Facebook. Υπάρχει και στο Facebook, βέβαια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.